Μάλιστα, παραβρέθηκα στο δικαστήριο. Ήμουν μάρτυρας υπεράσπισης στο ΔΣ του ΧΙΤΑ του ΚΙΑΤΟΥ. Εκεί όντως υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί παρά μόνο με ρεαλιστικές λύσεις, όπως το σταμάτημα εντελώς το να ρίχνουμε σκουπίδια πλέον στο ΧΙΤΑ του ΚΙΑΤΟΥ, γιατί με αυτόν τον ρυθμό, δεχόμενοι 8 με 10 φορτηγά σκουπίδια από τον νυν Δήμο Βέλου Βόχας, συν τα δικά μας, είναι αδιανόητο να μιλάμε για βιωσιμότητα του ΧΙΤΑ. Εμείς λοιπόν λέμε ότι θα πρέπει να πάψει πλέον αυτό το αστείο που γίνεται από την περιφέρεια, που εδώ και ένα χρόνο ο κύριος Στατούλης προσωπικά μας έχει διαβεβαιώσει ότι θα λύσει το πρόβλημα, γιατί η διαχείριση των απορριμμάτων είναι στην περιφέρεια, έχει περάσει ήδη στην περιφέρεια. Αλλά εγώ εκτιμώ ότι πάμε για μια πλήρη εμπορευματοποίηση των απορριμμάτων. Δεν έχει βρεθεί ακόμα ανάδοχος. Νομίζω ότι προς τα εκεί πηγαίνουμε, στο να γίνει διαγωνισμός, να βρεθεί ανάδοχος σε επίπεδο περιφέρειας, με τελικό σκοπό να καίμε τα σκουπίδια για να παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια. Μέχρι να γίνει όμως αυτό, ο Δήμος της Χιονίων είναι αδύνατο να δέχεται όλα αυτά τα απορρίμματα του πρώην Δήμου Βέλου, γιατί τώρα, όπως γνωρίζετε, με την ενοποίηση και βόχαση σε βολιάκι, έχουν πολλαπλασιαστεί τα φορτηγά ακριβώς. Τι πρόκειται να γίνεται από εδώ και πέρα, τι πιστεύετε εσείς? Μόνο με κλείσιμο? Εγώ εύχομαι να μην καταλήξουμε σε δυναμικές κινητοποιήσεις από την πλευρά του Δήμου Σχιονίων, δηλαδή να πάμε να κλείσουμε την είσοδο του ΧΙΤΑ και να μην επιτρέψουμε να έρχονται τα φορτηγά από το Βέλο και από τη Βόχα. Αυτό θα ήταν το πιο τραγικό. Εγώ νομίζω ότι εδώ και τώρα θα πρέπει επιτέλους η περιφέρεια να σταθεί πάνω στο πρόβλημα και να μας πει που βρίσκεται ο δεύτερος περιφερειακός σχεδιασμός, ο περίφημος δεύτερος περιφερειακός σχεδιασμός, ο οποίος σέρνεται τώρα 1,5 χρόνο. Και στο Δήμο σας πώς πάει κατά τα? Στο Δήμο μας νομίζω φαίνεται, αν επισκεφτεί κάποιος το Δήμο, η διαφορά είναι σημαντική. Έχουμε αλλάξει ήδη παλιούς μεταλλικούς κάδους με νέους πλαστικούς κάδους. Η ανακύκλωση προχωρά κανονικά και μάλιστα με ρυθμούς αυξανόμενους. Πηγαίνουμε, τα ανακοινούμε όπως γνωρίζετε στο ΚΔΑΗ, στον Πολάτη, σε ένα ιδιωτικό ΚΔΑΗ, και κάνουμε φιλότιμες προσπάθειες να κρατάμε το Δήμο μας καθαρό.